Στο Άλσος Νέας Σμύρνης, στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών 2014, παρουσιάζεται η παράσταση Βάτραχη του Αριστοφάνη. Έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο ηθοποιό Σπύρο Πιμπίλα, που έπαιζε στην παράσταση Βάτραχη. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας. Και εγώ που ήρθα στη Νέα Σμύρνη, αν και εδώ πιστεύω ότι πρέπει το θέατρο να φτιαχτεί, να γίνει ένα καλό και σύγχρονο θέατρο. Δεν είναι καλές συνθήκες θέατρου αυτές, να είναι αλάνα η πλατεία και να παίζει ένα θέατρο εθνικό εδώ. Παρ' όλα αυτά, εμείς δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Οι Βάτραχοι σημειώνουν σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν παίξαμε, και στην Αττική, μεγάλη επιτυχία. Και αυτό οφείλεται στο ότι το έργο αυτό είναι διαχρονικό. Μιλάει για κάτι αντίστοιχο με τη σημερινή εποχή. Έχουμε μια τρομερή κρίση που προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε, και εκείνη την εποχή ακριβώς περνάγανε μια τεράστια κρίση, γιατί η Αθήνα ήταν στα τελευταία της, θα μπαίνανε οι Σπαρτιάτες, και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν βοήθεια από αυτούς που είχαν φύγει από τη ζωή, από τους σπουδαίους ανθρώπους που χάθηκαν. Ήταν σαν σήμερα να ζητάγαμε, ας πούμε, να γυρίσει πίσω ο Ρίτσος, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Χατζηδάκης, κάτι ανάλογο. Μόλις γεννήθηκε, τον πέταξαν καταχύμωνο πάνω σε ένα βουνό για να μην γίνει ο φωνιάς του πατέρα του. Ναι. Εκεί τον βρήκε ένας γεροβοσκός πεταμένο με πρισμένα πόδια. Άου! Μετά παντρεύτηκε μια γριά που θα μπορούσε να είναι. Έχουμε μαζί μας την ηθοποιό Μαρία Κωνσταντάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μας λίγο για το δικό σου ρόλο. Εγώ μαζί με την Αγορίτσα Οικονόμου και τον Σοκράτη τον Μπατσίκα είμαστε οι πανδοκεύτρες. Είμαστε πλάσματα του κάτω κόσμου. Δηλαδή μας αντιμετωπίζει ο Διόνυσος μαζί με τον Ξανθία στο ταξίδι τους στον κάτω κόσμο. Είμαστε δηλαδή πεθαμένοι. Και επειδή τώρα έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση, επειδή προηγουμένως είχε έρθει ο Ηρακλής, όταν πήγε να κλέψει τον Κέρβερο, και γενικά τα είχε κάνει λαμπόγιαλο ο Ηρακλής, είχε μπει στο πανδοχείο μας, είχε κλέψει, είχε φάει, δεν είχε πληρώσει. Οπότε παρεξηγούμαστε εμείς, θεωρούμε ότι ο Διόνυσος είναι ο Ηρακλής, και εκεί στείνεται το παιχνίδι ότι θέλουμε δηλαδή να τον κάνουμε. Εσύ λέγε και θα δεις. Σε τι να βρει να τελειώνουμε. Αρχέλαος! Ο Αιγυπτόσος! Με τους 50 γιους, με βάρκα όταν έφτασε στο Άργος, την πόλη την εξακουστή. Την πόλη τη μεγάλη. Παρθένου ελαιόλαδου από όλες ελφιάλη. Έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο ηθοποιό Φάνη Μουρατίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πείτε μας για τη δική σας πρόκληση να παίξετε σε αυτό το έργο. Και δεν ήταν πρόκληση ιδιαίτερη, με την έννοια ότι σημαντικό για μένα πια είναι οι συνεργάτες. Οπότε όταν ήρθα να παίξω τον Βασίλη τον Χαραλαπόπουλο, τον Γιάννη τον Ζουγανέλη, τον Πάνο τον Βλάχο, την Ευελίνα, σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Κακλέα, στο Εθνικό Θέατρο, πόσο πρόκληση είναι. Δηλαδή, εντάξει, λες τι καλά, η μεγάλη χαρά που σου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και η τιμή που την οφείλουμε στον Σωτήρη τον Χατζάκη, που μας καλεί στο Εθνικό Θέατρο να κάνουμε μια παράσταση τέτοια, την οποία και ευχαριστιόμαστε. Και αισθανόμαστε κι εμείς, ρε παιδί μου, ότι μας δόθηκε, τι να πω, η τέτοια από το Θεό, να ζήσουμε μια στιγμή μοναδική με αυτή την παράσταση. Τελικά, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που ακόμα και σήμερα τραβούν τον κόσμο και έχει τόσο μεγάλη πτυχή, αυτή η διαχρονικότητα του έργου? Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η συνταγή δεν υπάρχει, με την έννοια, για την επιτυχία μιλάω, στο ένα κομμάτι. Σαφέστατα είναι η διαχρονικότητα του έργου, σαφέστατα είναι ο τρόπος ανάγνωσης του κειμένου, έτσι, από τον Γιάννη, τον Κακλέα, που έκανε και τη διασκευή της παράστασης, με συνεργάτες οι οποίοι μπήκαν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, όπως ήταν ο Παντελιδάκης, ο Μανώλης που έκανε τα σκηνικά, ο Γασπαράτος που έκανε τη μουσική, ο Χρήστος Παπαδόπουλος που έκανε τις χορογραφίες, και που συνεπέγεται ότι όλοι αυτοί υπηρέτησαν μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική, η οποία αισθητική τελικά επικοινώνησε με τον κόσμο. Υψηπίλη! Και εκεί που εχοροπήδαγε, Παρθένου ελαιόλαδου από όλες εφιάλη. Από το Άλσος Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.